Γιώργο, πόσε φορέ έχει έρθει εδώ στο παλιμάκι τη Αλαγιασκή? Δύο. Σ' αρέσουν οι πίσει που έχει εδώ? Ναι, είναι εύκολε ή δύσκολε? Είναι λίγο δύσκολε. Και δεν μου λε, σα αρέσει περισσότερο όταν κάνει σκι? Όταν κατεβαίνω από τι πίστε και έχει πλάκα. Να κάνει ένα παιδί σε ένα χιονοδρομικό εκτός από σκι? Snowboard. Αυτό είναι πιο εύκολο, λες, πιο δύσκολο? Για μένα πιο δύσκολο. Πόσες πίστες λειτουργούν στο χιονοδρομικό? 14 πίστες. Έχουμε 2 baby lift, ένα τσιχολόν, ένα δικό μας, 2 πιατάκια σειρώμενα, μια άγκυρα, ένα διπλή άγκυρα σειρώμενη. Η άγκυρα και... τι είναι? Τα πιατάκια είναι αυτά που λέμε. Τα... Είναι σε σχήμα TAF, κουβαλάει 2 άτομα. Α, πάλι μάλιστα. Σειρώμενα, κουβαλάει 2 άτομα. Και μια διπλή καρέκλα, ενέρια. Και αυτές μέχρι είναι... ποιο ύψος μπορεί να φτάσει ο χιονοδρόμος για να κατέβει? Από εδώ που είμαστε στα 2040 μέτρα, με την άγκυρα φτάνει στα 2480 μέτρα. Εσείς από την Παναγίτσα, σωστά? Ναι, και εργάζεσαι Παναγίτσα. Εδώ. Και εργαζόμαστε εδώ πέρα τη χειμερινή περίοδο. Είναι δύσκολη δουλειά να προσπαθείς να μάθεις. Αν αυτό που κάνεις το αγαπάς, δεν είναι δύσκολο. Εμείς κάνουμε από μικρή και το αγαπάμε και δεν μας φαίνεται δύσκολο. Και ολάκης είναι από την Παναγίτσα όμως. Πόσα χρόνια δουλεύεις στο χιονοδρομικό? Είμαι 23 χρονών. Κάνω γύρω στα 9 χρόνια σκι. Έτρεχα αγώνες από μικρός με τον Μπάμπη μαζί. Το χωριό είχε έναν όμιλο με 2 Αυστριακούς. Κάποια στιγμή σταματήσαμε τους αγώνες και γίναμε δάσκαλοι. Εξαιρετικά. Και τα τελευταία 5 χρόνια περίπου δουλεύουμε στη σχολή σκι. Έρχεται πάρα πολύ κόσμος στο συγκεκριμένο χιονοδρομικό. Είναι το νούμερο 1. Όχι επειδή είμαστε από εδώ πέρα, αλλά έχει γίνει πρώτος χειμερινός προορισμός. Σας έχω μοιράσει ωραία σήμερα. Να είστε καλά. Και να βοηθήσετε πολύ κόσμο να μάθει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σπορ. Να είστε καλά. Πόσες τούπες φάγατε, παιδιά, ο καθένας? Καμία. Μπράβο, είστε πολύ καλή. Και πού πάτε τώρα? Τώρα πάμε να πάμε στο αγγλό για να κάνει αυτός είναι κύριος. Από ποια ηλικία είναι καλό να ξεκινήσει ένα παιδί να κάνει? 4-5 για να καταλαβαίνουν οι παιδιές. Δεν είναι πολύ μικρό το παιδάκι, 4 χρονών. Καθόλου. Ο μικρότερος χέρι που έχει έρθει ποτέ στο καλή μαξαλά? 2,5. Στην Παναγίτσα, λοιπόν, μένουμε εμείς και θα πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή γύρω στα 20 λεπτά όλα και όλα για να φτάσουμε στο χιονοδρομικό κέντρο. Αλλά θα ακούσω εδώ τον χιονοδρόμο. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Πώς είναι το όνομά σου? Γιώργος λέγομαι. Γιώργο, για πες μου εσύ τώρα. Το χιονοδρομικό μας βρίσκεται. Τι έχει αλλάξει καταρχάς τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία? Την τελευταία δεκαετία στο χωριό μας έχουν γίνει μεγάλες υποδομές, τις οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν πολλούς τουρίστες, χιονοδρόμους, αλεξιπτωτιστές και κάθε τόσο γίνονται κάποιοι αργώνες, βαλκανικοί κτλ. Ναι, στην περιοχή πάμε ένα-ένα. Πιάνουμε Καϊμακτσαλάν. Πόσες πίστες έχει? Έχει 14 πίστες, οι οποίες βρίσκονται στα 2.000 υψόμετρο. Από αυτές κατά καιρούς χρησιμοποιούνται αναλόγως με πόσο χιόνι έχει, μπαίνουν σε λειτουργία η κάθε πίστα. Το τεχνητό που πάει από την δεύτερη πίστα και πάνω? Το τεχνητό χιόνι είναι στις πρώτες πίστες κάτω, στα μικρά τα lift, γιατί εκεί που πάνε και τα παιδάκια. Εκεί που πάνε και τα παιδάκια είναι πιο ήπιες. Εκεί μαθαίνουν οι σκιέρ και μετά πηγαίνουν στις πιο μεγάλες πάνω στην καρέκλα. Ναι. Τώρα πες μου κάτι άλλο. Φέτος δεν μας πολυχιόνισε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δημιουργήσει κάποιες υποδομές με τεχνητό χιόνι. Έχουν γίνει εγκαταστάσεις απάνω. Και όταν δεν έχει πολύ ζέστη ο καιρός, τα βράδια δηλαδή που πέφτει η θερμοκρασία, φτιάχνουν τεχνητό χιόνι
ώστε να μην έχουμε μεγάλες απώλειες από τις πίστες του. Άρα φέτος το Καϊμακ Τσαλάν λειτουργήσε κανονικά σε όλες τις περιστάσεις, έτσι. Σε όλες, βέβαια. Ήταν γιατί μια νομίζω καλή μόνο δύο χιονοδρομικά κέντρα ήταν ανοιχτά όλο το καιρό. Ναι, ήταν από τα υπόλοιπα ενώ από στην Ελλάδα. Ναι. Στη χώρα είμαστε στα πιο ψηλά βουνά και ως συνήθως μας ευνοεί πάρα πολύ οι καιρικές συνθήκες εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα στον νεοροπτερισμό, σωστά το λέω. Σωστά, ναι. Είναι, εγώ εκπροσωπώ τους αλεξιπλουτιστές πλαγιάς, οι οποίοι απογειώνονται, είναι, η απογείωσή μας βρίσκεται κάποια μέτρα κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο. Ναι. Και έτσι συνδυάζουν. Έχει μια μεγάλη πλαγιά. Μια μεγάλη πλαγιά, από εκεί απογειώνονται τα αλεξίπτωτα και κάνουν διάφορες πτήσεις πάνω από την περιοχή μας. Όταν θέλει κάποιος τώρα πέρα από κάποιον ο οποίος γνωρίζει και έρχεται εδώ γιατί είναι οργανωμένος κτλ. Κάποιος ο οποίος δεν είναι οργανωμένος. Κάποιος ο οποίος δεν είναι οργανωμένος, έχουμε τις εγκαταστάσεις του στην αερολέσχη μας. Εκεί πέρα μπορεί να πάει να ενημερωθεί για την περιοχή και για τα διάφορα αθλήματα τα οποία γίνονται. Και οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό από το ανεμοδρόμιο παίρνουν τις κατάλληλες. Τα μαθήματα, τα διάφορα μαθήματα και γίνονται όλα τα σχετικά σπορ γενικά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Έρχομαι σε εσάς που μου είπατε ότι είστε στην Αερολέσχη Θεσσαλονίκης. Πώς θα διάξατε να πείτε τα λίγο. Έτσι, Αερολέσχη Θεσσαλονίκης. Στην Αερολέσχη έδεσας. Άλλο πράγματα αλεξίπτωτα πλαγιάς που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Και άλλο εμείς που είμαστε μια οργανωμένη λέσχη, πλέον οργανωμένη στην Ελλάδα και μια από τις καλύτερες αερολέσχες της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αρκεί να σας πω ότι ως καλύτερη αερολέσχη του κόσμου όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες βραβεύτηκε η αερολέσχη έδεσας από την ΕΦΑΗ το 1992. Είμαστε παγκοσμίως γνωστοί, έχετε κάνει άπειρες εκπομπές ως ΕΤ3 στη λέσχη μας. Έχουμε ανεμοπορία βασικά, αλλά και όλων των ειδών τα αεροσκάφη. Όλων των ειδών όταν λέτε. Μπορούμε να δεχθούμε αεροσκάφη τουριστικά, έρχονται, προσγειώνονται και βέβαια για να αναβαθμιστεί ο χώρος και να γίνει ένα πολιτικό αεροδρόμιο και να προσφέρουμε πολλά στον τουρισμό και στην ανάπτυξη, θα πρέπει να γίνει να ασφαλτοστρωθεί ο διάδρομος. Και αυτό που θα ρωτήσετε τον Ομάρχη για τους δρόμους, ρωτήστε τον γι' αυτό το πράγμα για την ασφαλτόστρωση του διαδρόμου. Α, μάλιστα. Πείτε μου κάτι, ναι. Για να γίνει κανείς πιλότος ενός τέτοιου αεροσκάφου, τι χρειάζεται. Πρέπει να γραφτεί στη Λέσχη και να μπει σε εκπαιδευτική σειρά που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Δίνει εξετάσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γίνονται όλα τα μαθήματα σε εμάς, τα θεωρητικά και τα γραπτά τα δίνει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αποκτά πτυχίο χειριστού. Επαγγελματικό δηλαδή με την υπογραφή του κράτους. Ναι. Έρχεται και εργάζεται μετά σε εσάς ή εθελοντικά μπορεί να όχι, πάρει το δεν εργάζεται, και μπορεί να πετάξει. Πάρει ένα σκάφος και να πετάξει. Μπορεί να αγοράσει ένα δικό του ή με τα σκάφη της Λέσχης. Αλλά να αναφερθούμε και στον επισκέπτη που θα έρθει, μπορεί να έρθει στο αεροδρόμιο να κάνει μια πτήση εθισμού. Με ένα πιλότο δικό μας να μπει μέσα στο ανεμόπτερο και να κάνει μια πτήση πάνω από την περιοχή ή και οπουδήποτε αλλού. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάω σε διαφημίσεις. Αυτά εδώ είναι από πιλωτήριο, δεν είναι? Αυτά εδώ είναι από σκάφος του 1930. Αυτά εδώ, Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Τι να κάνω, πάμε σε διαφημίσεις.